Θα κάνουμε δηλαδή αντικατάσταση μάνας στον Βενιαμίν. Ένα μελίσιο το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό και παρόλα αυτά κατάφερε να επιβιώσει τον φετινό δύσκολο χειμώνα εδώ στα βόρεια. Αυτό το βίντεο σας το είχα υποσχεθεί. Πριν όμως σας δούμε λίγο πώς δουλεύουν τα μελίσια στις κερασιές. Βρισκόμαστε στα μέσα του Απρίλη. Μια πολύ δύσκολη χρονιά, η χειρότερη άνοιξη ίσως που έχω συναντήσει από άποψη θερμοκρασιών και τροφών. Έκανα συνέχεια ταΐσματα για να μπορέσω να χορτάσω τα μελίσια, γιατί σε μέρη δοκιμασμένα που πηγαίνω πολλά χρόνια, φέτος δεν υπήρχε καθόλου νέκταρ. Γύρες ερχόντουσαν, αλλά νέκταρ καθόλου. Μας έκανε και πάρα πολλές κακοκαιρίες. Ακριβώς τη στιγμή που τα μελίσια είχαν πολλούς γόνους και είχαν αυξημένες ανάγκες σε τροφές. Και όχι μόνο τα έκλεινε μέσα, αλλά και τις μέρες που μπορούσαν να δουλέψουν δεν φέρνανε πολλές τροφές. Οπότε ήμουνα συνεχώς με τα μπουκάλια για να μπορέσω να τα χορτάσω. Εδώ και 3-4 εβδομάδες όμως έχει φτιάξει λίγο η κατάσταση, μπαίνει νέκταρ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, πίσω μου ίσως φαίνεται, στο φουλ της κερασιάς. Μας περιμένει στον κάμπο και η ελαιοκράμβη. Τα μελίσια είναι σε τροχιά ανάπτυξης, δεν έχουν φτάσει το πικ ακόμα. Έχουν πάρει όροφο εδώ και 2 εβδομάδες τα περισσότερα. Σήμερα βάζω τους τελευταίους ορόφους. Τα περισσότερα, όπως βλέπετε, είναι πατωμένα. Ένα κοπαδάκι μικρό έχει φύγει στις ελαιοκράμβες, γι' αυτό και τα κενά ανάμεσα στις κυψέλες. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα και θα συνεχίσω. Υπολογίζω ότι θα πάρουν όλες πάτωμα πλην 4-5, οι οποίες για κάποιο λόγο μείνανε μικρές. Αλλά και αυτές σε 4-5 μέρες θα τις δώσω. Είναι δηλαδή μελίσια 8, 9 με 6 γόνους. Έτοιμα σχεδόν. Σε λίγες μέρες θα μπει και σε αυτές πάτωμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με ένα μελίσι πολύ μικρό. Το είχα βαφτίσει Βενιαμίν σε ένα βίντεο που έκανα για το πώς προετοιμάζω τα μελίσια για το χειμώνα. Είχα δείξει λοιπόν αυτό το μελισάκι, ήταν πάρα πολύ μικρό. Το είχα σε ένα μισοπάτωμα με μια κινητή βάση και είχα πει ότι θα βγάλει το χειμώνα και θα το δούμε μαζί την άνοιξη, δηλαδή τέτοιον καιρό. Το μελίσιο όντως τα κατάφερε, έβγαλε το χειμώνα, πάρα πολύ μικρό βέβαια, ήταν περίπου όταν βγήκε από χειμώνα ένα πλαισιάκι μικρό, αλλά παρόλα αυτά τα κατάφερε. Η μάνα του όμως είναι προβληματική. Σε κάποια επιθεώρηση μάλλον, γιατί την θυμάμαι αυτή ότι ήταν αρτιμελής. Σε μία επιθεώρηση όμως, μάλλον την ζούληξα κατά λάθος και πίσω-πίσω στην κοιλιά της είναι πατικωμένη. Παρ' όλα αυτά τα μελίσια, ενώ περίμενα να την αλλάξουν, δεν την έχουν αλλάξει μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα που την είδα, αλλά το μελίσι δεν λέει να πάρει τα πάνω του. Έχει πάρει μία μικρή ανάπτυξη, αλλά όχι όπως θα έπρεπε. Και το γόνο τον βλέπω ότι είναι λίγο διάσπαρτος, τα μελίσια δεν θέλουν να την αλλάξουν, όπως και να έχει, είτε με καλή είτε με κακή μάνα, σημασία έχει ότι τα κατάφερε, βγήκε από χειμώνα. Παρότι πολύ μικρό, ήταν το μικρότερο του μελισσοκομείου, τα κατάφερε. Αυτή τη μάνα λοιπόν της έδωσα ευκαιρίες, δεν μπορεί να τραβήξει, αναγκαστικά σήμερα θα την κόψω και επειδή βρήκα ένα
βασιλικό κελί μινουργία, το οποίο η μάνα ήταν έτοιμη να γεννηθεί, θα τη δώσω αυτή. Μέλια γύρες και λίγος πληθυσμός. Αυτό εδώ είναι εδώ όλο γεννημένο και έχει λίγες γύρες και λίγα μέλια. Α, χωρίστηκε η μάνα. Ψάχνει να βρει να γεννήσει. Βλέπετε την κοιλιά της που κάτω κάτω είναι τσαλακωμένη. Παρόλα αυτά γεννάει κανονικά, έχει και αυγό, δεν το πιάνει η κάμερα. Αυτό εδώ είναι και έχει εδώ λίγα μελάκια και λίγες γύρες. Και εδώ μείος λίγος γόνος, ίδιας έκτασης. Το μελίσι πατάει από τη μέση και μπροστά και έχει γόνο. Σε δύο πλαίσια και σε αυτά τα δύο τα κρυανά χαζοπατάει και βάζει κάτι ζουμιά. Πληθυσμιακά είναι δύο τέτοια πλαίσια καλά και έχει δύο γονάκια. Αυτό όπως είπα βγήκε κανονικά από το χειμώνα περίπου ένα πλαισιάκι τέτοιο μικρό, ήταν πολύ λίγο, μία χούφτα. Παρόλα αυτά το βοήθησα πάρα πολύ με σιρόπι, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τα πάνω του. Αναπτύχθηκε λίγο, μεγάλωσε λίγο, αλλά έμεινε εκεί. Ορίστε λοιπόν η μάνα. Δυστυχώς θα πρέπει να την χαλάσω. Εδώ μέσα έχω μία μάνα η οποία έχει μόλις γεννηθεί, δεν έχει 5 λεπτά. Απλά θα την αφήσω εδώ. Χωρίς άρωμα, χωρίς τίποτα. Και θα εξηγήσω. Τα πρώτα λεπτά που γεννιέται μία μάνα, ίσως γιατί δεν έχει ακόμα μυρωδιές, δεν θεωρείται ξένη από ένα μελίσι και την δέχονται. Μπορείς δηλαδή απλά να την πετάξεις μέσα σε ένα μελίσι και να τη δεχτεί κανονικά. Εάν περάσει λίγο η ώρα, μετά είναι πολύ πιο δύσκολο, θεωρείται ξένο σώμα και πρέπει να μπει με κάποια άλλη διαδικασία και υπάρχει μεγάλο ρίσκο να μην πετύχει η εισαγωγή της. Λοιπόν, είμαστε πολλές μέρες μετά. Δεν μπορούσα δυστυχώς λόγω χρόνου να ασχοληθώ μαζί του. Να δούμε τι έκανε και αν γονιμοποίησε την μάνα που του βάλαμε προς αντικατάσταση της παλιάς ελαττωματικής. Σήμερα είναι πάρα πολύ ήρεμα, μας επιτρέπουν να δουλέψουμε χωρίς καπνό. Εδώ έχω κάποια μέλια και κάποιες γύρες και έχω και αυγά, λίγα αυγά. Ορίστε και ένας γόνος, σφραγισμένος. Εδώ βρίσκεται και η μάνα. Ένα γονάκι λοιπόν μικρό και ένα δεύτερο εδώ με λίγες γύρες και λίγα μελάκια περιμετρικά. Αυτό τώρα επειδή έχει και λίγο πληθυσμό δυσκολεύεται λίγο με τις τροφές, θα το βοηθήσω φυσικά με τροφοδοσία. Και από εδώ είναι πάλι μόνο τροφές και έχει ρίξει και κάποια αυγά εδώ στο κέντρο. Αυτό εάν ήταν σε Λάγκστροθ, σε μέγεθος θα ήταν περίπου 1 με 1,5 πλαίσιο. Αυτό τώρα θα βοηθηθεί με τροφές
και ενδεχομένως να του γίνει και κάποια ενίσχυση με πληθυσμό από μελίσι το οποίο παραφιάδα φετινή, η οποία δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να γονιμοποιήσει η μάνα. Οπότε να δώσει λίγο πληθυσμό εδώ για να τον μπουστάρει. Το μελισάκι λοιπόν όχι μόνο τα κατάφερε στο χειμώνα και μπόρεσε να βγει, ακόμα και με πολύ μικρό πληθυσμό και με λατωματική μάνα, παρόλα αυτά μπόρεσε και επιβίωσε. Το βίντεο δεν έχει σκοπό μόνο να δείξει αυτό, το ότι μπόρεσε να ξεχειμωνιάσει, αλλά και το ότι η μάνα είναι το α και το μ του μελισιού, μία μάνα η οποία δεν τραβάει, δεν θα μπορέσει να αναπτύξει καθόλου το μελίσι. Το μελίσι αυτό είναι καταδικασμένο. Όπως και αυτό είδαμε ότι όταν όλα την άνοιξη αναπτύσσονταν, αυτό που είχε λατωματική ανάπηρη μάνα, δεν μπορούσε καθόλου να πάρει τα απάνω του, ίσα ίσα συντηρούσε τους πληθυσμούς του. Έτσι λοιπόν έπρεπε να αντικατασταθεί η μάνα, και επειδή ίσως κάποιοι δεν είναι μελισσοκόμοι και τους φαίνεται λίγο βάρβαρο όλο αυτό να σκοτώνουμε βασίλισσες, πρέπει να τους εξηγήσουμε και να καταλάβουν ότι κάποιες φορές, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιες μέλισσες ή κάποια βασίλισσα πρέπει να θυσιαστεί, πρέπει να πεθάνει, να αντικατασταθεί για να μπορέσει να ζήσει το υπόλοιπο μελίσι. Είναι η νόμη της φύσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.